πω προκαταβολικά στον κύριο Βαριώτα, επειδή και το γνωρίζω το θέμα και έχω ασχοληθεί, ότι πολύ σύντομα την ουσία της τροπολογίας του, και μπορεί και να συνεννοηθούμε να την επανακαταθέσει, διότι δεν πρόκειται περί ανταγωνισμών εγωιστικών, θα την ξέρω, γιατί έχουμε ασχοληθεί και στο Υπουργείο Υγείας με αυτό το θέμα και με τους φορείς. Υπάρχουν όμως ορισμένες κρίσιμες λεπτομέρειες που πρέπει συντονισμένα να τις αντιμετωπίσουμε. Όχι, όχι, το αποδεχτούμε, πολύ σύντομα. Ναι, αυτό λέω, επί της ουσίας. Πάω παρακάτω. Παρουσιάζω δύο τροπολογίες, μία που την υπογράφω εγώ και μία του συναδέλφου του κυρίου Κωνσταντινέα, ο οποίος αδυνατεί λόγω προβλημάτων υγείας να είναι στην αίθουσα. Η μία αφορά ρύθμιση ερμηνευτικών προβλημάτων σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του ανωτάτου ορίου πρόσθετων αμοιβών μελών ΔΕΠ από ερευνητικά προγράμματα. Είναι με γενικό αριθμό 1662 και ειδικό 133. Και αφορά μία μεταβολή στην πράξη υπολογισμού των πρόσθετων αμοιβών που έγινε το 2005 και ενώ μέχρι τότε κατά πάγια τακτική υπολογίζονταν αυτές οι αμοιβές ανά έτος, έγινε αλλαγή με την ΠΟΛ του 2005 ανά μήνα, με αποτέλεσμα κάποιοι άνθρωποι που στο έτος ήταν μέσα στο όριο, στο μήνα να βγουν εκτός ορίου και να κινηθεί η διαδικασία καταλογισμού. Είναι μια ρύθμιση εντελώς απλή και ερμηνευτική και είναι, θα έλεγα, για λόγους ασφάλειας δικαίου επί της ουσίας και αφορά βεβαίως περιπτώσεις οι οποίες δεν σχετίζονται ούτε με ατασταλίες ούτε με κακοδιαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων και προέκυψαν μόνο από αυτή την ερμηνευτική διάταξη αναδρομικά προς τα πίσω. Η δεύτερη αφορά την επέκταση της κάλυψης του εργοσύμου στους διαιτητές. Οι διαιτητές, γνωρίζετε, είναι η τροπολογία που την υπογράφει ο κ. Κωνσταντινέας. Οι διαιτητές γνωρίζετε ότι εργάζονται με έναν τρόπο περιοδικό, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Με την παραπάνω διάταξη, με τη διάταξη δηλαδή που προτείνουμε, επιλύεται με οριστικό τρόπο το ζήτημα προς όφελος των διαιτητών που θα μπορούν πλέον να αμείβονται και να ενταχθούν σε ένα καθεστώς ασφάλισης και προς όφελος του ΕΦΚΑ, που θα εισπράττει ασφαλιστικές εισφορές από την απασχόληση των διαιτητών. Η οριστική αυτή διευθέτηση του θέματος θα γίνει με την ένταξη των διαιτητών, βοηθών διαιτητών και παρατηρητών αγώνων στο εργόσιμο. Δεν είναι έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, πάω παρακάτω. Οι διαιτητές ζητάνε να παθεί πίσω στην τροπολογία. Τώρα μας στείλαν μήνυμα. Με ποιο συμβούλιο μετά την ποιοι... μη με διακόπτε, σας παρακαλώ. Έχετε τον τρόπο, εάν θέλετε, να πείτε την άποψή σας. Πάω παρακάτω. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα μιλήσω στο υπόλοιπο του χρόνου μου για το νομοσχέδιο και για τα συνολικά ζητήματα τα οποία αναπτύχθηκαν στη συζήτηση σήμερα. Τι κάνουμε με αυτό το νομοσχέδιο? Για να γνωρίζουν οι πολίτες και οι άνθρωποι της μισθωτής εργασίας. Γι' αυτό το λόγο θέλω να επιχειρηματολογήσω. Νομοθετούμε στην ουσία, στη γραμμή, στην κατεύθυνση, ότι η στήριξη των εργασιακών δικαιωμάτων, εκτός από κοινωνικά δίκαιη, είναι και αναγκαία προϋπόθεση για τη δίκαιη ανάπτυξη. Και θα έλεγα ότι το κάνουμε αυτό με ένα συστηματικό τρόπο. Όποιος τα σοβαρά θέλει, αν μου επιτρέπετε κύριοι συνάδελφοι, κύριε Μπαριώτα, γιατί δεν... Ναι. Λέω ότι το κάνουμε αυτό με συστηματικό τρόπο. Όποιος τα σοβαρά θέλει να παρακολουθήσει την νομοθετική δουλειά που κάνει το Υπουργείο Εργασίας, νομίζω ότι θα... και είναι στοιχειοδός αντικειμενικός, μπορεί να το αποδεχθεί. Και με σταθερά και επιταχυνόμενα, θα έλεγα, βήματα, χτίζουμε με πυρήνα την υπεράσπιση του κόσμου της εργασίας. Σήμερα,
κυρίες και κύριοι βουλευτές, έχουμε την υψηλότερη επίδοση από το 2001 με 298.171 νέες θέσεις εργασίας το πρώτο εξάμηνο του 2018. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι έχουμε πολύ δρόμο και πολύ δύσκολο δρόμο μπροστά μας, μεγάλη ανηφόρα, δομικές δυσκολίες για να ανατάξουμε αυτή τη μεγάλη πληγή στον τομέα της απασχόλησης. Όμως έχουμε σταθερό μέτωπο, σταθερό προσανατολισμό και το θεωρούμε όχι μόνο πρωταρχική μας υποχρέωση απέναντι στον κόσμο της εργασίας, αλλά και ταυτοτικό μας χαρακτηριστικό, ένα χαρακτηριστικό το οποίο δεν πρόκειται να απεμπολίσουμε, ίσα-ίσα πρόκειται με πολύ πιο έντονο τρόπο, θα έλεγα, να στηρίξουμε σε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Και αυτό, παρά τις κασάνδρες, έρχεται σε συνέχεια πολλών άλλων πρωτοβουλειών που έχουμε πάρει. Είμαστε πολύ κοντά πια, κάποιες εβδομάδες θα έλεγα, μπροστά στην επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, που οι προηγούμενες κυβερνήσεις με νομοθετικές πρωτοβουλίες κατήργησαν, και αυτό είναι μια πραγματικότητα, δεν λέω ούτε μια στιγμή υπερβολές, και είμαστε και μπροστά στη διαδικασία, και αυτό έχει περάσει και έχει κατοχυρωθεί και στο δημοσιονομικό πλαίσιο, τη σταδιακής αύξησης του κατώτατου μισθού. Και αυτό επίσης δεν νομίζω ότι περιέχει αυτό ο ισχυρισμός μου καμία υπερβολή. Ταυτόχρονα, νομίζω ότι επουλώνουμε σημαντικές πληγές στο πολύπαθο σώμα της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης, επαναλαμβάνω, της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης, διότι εδώ επανειλημμένα ακούμε από την πλευρά κομμάτων της αντιπολίτευσης, γνωρίζετε σε ποια αναφέρομαι, ακόμη και πολύ πρόσφατα το ακούσαμε, ένα κλείσιμο του ματιού στην ιδιωτική ασφάλιση, που ήταν ο πραγματικός στόχος της απαξίωσης και της διάλυσης του δημόσιου κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος. Επιχειρούμε λοιπόν και εκεί να διορθώσουμε προβλήματα. Πρόκειται για τις διαγραφές οφειλών σε κατηγορίες εργαζομένων, όπως οι δημοσιογράφοι, για παράδειγμα, οι οποίοι είχαν υπερβολικές οφειλές λόγω της διπλής, σε εισαγωγικά, ασφάλισής τους, όπως και επιχειρούμε μία πολύ κρίσιμη παρέμβαση, θα έλεγα, από την άποψη την αξιακή και της ουσίας στρατηγικού χαρακτήρα στο θέμα των ασυνόδευτων παιδιών που είναι πρόσφυγες, στο πιο αδύναμο αυτό κρίσιμο κομμάτι αυτού του πληθυσμού. Και όλα αυτά, για να μην ξεχνιόμαστε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, σε ένα τοπίο, και μιλάω για το πιο συνολικό τοπίο, όπου η Ευρώπη, ή τουλάχιστον πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, πάνε προς την άλλη κατεύθυνση, προς την αντίθετη κατεύθυνση. Για κοιτάξτε τι γίνεται στο προσφυγικό. Για κοιτάξτε και δείτε ότι η βασική διαχωριστική γραμμή και στις επερχόμενες ευρωεκλογές θα είναι ανάμεσα σε αυτές τις δυνάμεις που προσπαθούν με νύχια και με δόντια να κρατήσουν τις αξίες της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς, θα έλεγα, απέναντι σε αυτό τον πληθυσμό που έρχεται προς την Ευρώπη από τους πολέμους, τη φτώχεια και τις καταστροφές που οι ίδιες οι δυνάμεις που θέλουν να χτίσουν την Ευρώπη φρούριο προκαλούν, όπως και από την άλλη, στον τομέα των εργασιακών δικαιωμάτων, πάρα πολλές κυβερνήσεις και κυβερνήσεις μεγάλων κρατών πηγαίνουν σε αντίθετη κατεύθυνση. Πηγαίνουν σε μία κατεύθυνση απορρίθμισης του εργασιακού πεδίου, μείωσης των δικαιωμάτων και χτυπήματος του πυρήνα που εμείς θέλουμε να βάλουμε στην πολιτική μας και τη στρατηγική μας, μιας αξιοπρεπούς εργασίας. Είναι φανερό ότι έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας και είναι επίσης φανερό ότι έχουμε δύσκολες συγκρούσεις και δύσκολο έργο. Και είναι, θα έλεγα,
ταυτόχρονα ανησυχητικό ότι η κινητοποίηση των εργαζομένων, το εργατικό κίνημα γενικά, βρίσκεται σε ύφεση σε όλη σε ευρωπαϊκή κλίμακα και δεν διεκδικεί, αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν διεκδικεί και σε αυτούς τους τομείς, τους τομείς των εργασιακών δικαιωμάτων, αυτά τα οποία είναι σημαντικά και νομίζω ότι μπορούν να ξαναχτίσουν σε ένα βαθμό, βεβαίως, σε αυτό το σύστημα που ζούμε, τον πυρήνα των εργασιακών δικαιωμάτων. 2-3 πράγματα θα ήθελα να πω ακριβώς για αυτά που αλλάζει το νομοσχέδιο, για να τα γνωρίζουν οι εργαζόμενοι, γιατί αυτό είναι το κρίσιμο στοιχείο. Πρώτον, η αλλαγή της αρχιτεκτονικής του προστίμου στην αδήλωτη εργασία δίνει, αν μου επιτρέπετε 2 λεπτά ακόμη, δίνει κυρίες και κύριοι βουλευτές αυτό το απαραίτητο κίνητρο και το κουράγιο, θα έλεγα εγώ, στον εργαζόμενο που βρίσκεται σε αυτή τη δυσχερή θέση να μπορέσει να κινητοποιηθεί, να καταγγείλει αυτή την κατάσταση και έτσι να υπάρξει μία διέξοδος, μία λύση σε αυτό το πολύ δύσκολο πρόβλημα και νομίζω ότι αυτός είναι ο πυρήνας αυτής της αλλαγής της αρχιτεκτονικής, διότι δεν αρκούνε μόνο τα πρόστιμα και δεν χρειάζεται να διαβάζετε ξανά και ξανά πίνακες μηνιαίους. Σας το είπαμε 1, 2, 3. Ας κάνουμε την παράτηση πάνω στα πραγματικά νούμερα και στα πραγματικά θέματα που υπάρχουν. Δίνει λοιπόν αυτό το κίνητρο στον εργαζόμενο και ταυτόχρονα η δομή, αν θέλετε, των προστήμων αλλά και της δυνατότητας που δίνει από την πλευρά του εργοδότη για έκπτωση με την πρόσληψη σε μόνιμη θέση του εργαζόμενου είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Και επιπλέον, για να μην ξεχνιόμαστε, μια επιχείρηση η οποία βρίσκεται σε τέτοια διαδικασία είναι κάτω από το μάτι της επιθεώρησης εργασίας που έχει κάνει πάρα πολύ σοβαρά βήματα και δεν νομίζω ότι κανένας το αμφισβητεί αυτό για τα επόμενα 2 χρόνια έτσι ώστε να παρακολουθείτε αυτή η εξέλιξη. Είναι και πολλά άλλα ακόμα όπως στο θέμα των εργολαβιών και των υπεργολαβιών όπου γίνεται εκεί πραγματικά ζούγκλα, όπως το θέμα της μαθητείας, όπως τα θέματα της θερμικής καταπώνησης των εργαζομένων και βεβαίως και στα θέματα της αναγγελίας της υπερεργασίας και της υπεροριακής απασχόλησης, σε τελευταία ανάλυση ένα πακέτο μέτρων που είναι προς τη θετική κατεύθυνση και δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί στα σοβαρά αυτό να το αρνηθεί. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ανοχή σας, θα ήθελα να πω το εξής. Έχουμε ακούσει σε αυτή την αίθουσα από τη στιγμή που ο Επίτροφος, ο κύριος Μοσκοβισή, είπε αυτά που είπε, δεν θέλω να τα επαναλάβω, στην Γερουσία πριν λίγες μέρες. Έχουμε ακούσει και έχουμε δει τα πάντα σε αυτή την αίθουσα. Ποιο είναι το πυρηνικό στοιχείο? Υπάρχει μια έκρηξη προθυμίας και μιλάω για συγκεκριμένες πλευρές της Βουλής. Μια έκρηξη λοιπόν προθυμίας να καταργήσουμε εδώ και τώρα τα μέτρα για τις συντάξεις και μια περιραίουσα ατμόσφαιρα γύρω από αυτό. Εγώ θα πω μια άλλη πλευρά. Μήπως δίνουν κάπου αλλού σήμα κάτι τέτοιες προτάσεις? Μήπως δεν γνωρίζουν αυτοί ιδιαίτερα που άσκησαν κυβερνητικό έργο, που κυβέρνησαν, τι ακριβώς παιχνίδι πάνε να παίξουν πάνω σε αυτό το κρίσιμο θέμα? Και δεν είναι σοβαρή μια κυβέρνηση, μια κυβερνητική πλειοψηφία που αντί να υποχωρήσει σε αυτή την έκρηξη προθυμίας για να καταργήσουμε εδώ και τώρα τις συντάξεις, μιλάει και λέει ότι με ένα συντεταγμένο τρόπο και όταν πρέπει και στον κατάλληλο χρόνο θα θέσει, και δεν είναι δυνατόν να μην το θέσει αυτό το θέμα, και μάλιστα σε ένα πλαίσιο όπου θα μπορούμε πράγματι να φέρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Όλα τα άλλα δεν μπορούν να σταθούν με σοβαρούς όρους.
Κύριε Αματά, ολοκλήρωσε. Τέλειωσε. Λέω λοιπόν ότι εμείς με σταθερότητα σε αυτό το δρόμο θα προχωρήσουμε, με μεθοδικότητα, με αποφασιστικότητα και να είναι σίγουρος ο ελληνικός λαός ότι θα κάνουμε τα πάντα έτσι ώστε να φέρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα και νομίζω ότι μπορούμε, όπως καταφέραμε πολλά μέχρι τώρα, σε πολύ δύσκολες συνθήκες, ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ.